Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, οι γιατροί δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί 150 ασφαλισμένους σε μία ημέρα, συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό σε χρόνο ρεκόρ το μηνιαίο πλαφόν των επισκέψεων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με την Καθημερινή, έχουν κληθεί από τη διοίκηση του ΕΟΠΗ να εξηγήσουν πώς τα καταφέρνουν, πώς δηλαδή μπορούν σε 5 λεπτά όχι απλώς να γράφουν μία συνταγή, αλλά και να εξετάζουν τους ασθενείς τους. Όπως κατέδειξε εκτεταμένος έλεγχος του ΕΟΠΗ στα στοιχεία των ιατρικών επισκέψεων Ιουνίου, που δηλώνουν οι γιατροί το φαινόμενο να συμπληρώνεται γρήγορα το πλαφόν και μετά να χρεώνονται οι ασφαλισμένοι, αν και έχει περιοριστεί, συνεχίζει να υφίσταται. Ο έλεγχος έδειξε ότι μόνο τις πρώτες 4 ημέρες του Ιουνίου, εκ των οποίων οι 3 εργάσιμες, 128 συμβεβλημένοι γιατροί, δήλωσαν ότι δέχθηκαν από 250 έως 300 ασφαλισμένους έκαστος ή αλλιώς 31.214 ασθενείς συνολικά. Το δεύτερο είναι μια επανεξέταση, ενδεχομένως με τις αντίστοιχες εργαστριακές ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις τις οποίες παρήγγειλε ο γιατρός τον οποίο επισκέφτηκε ο ασθενής. Και μια τρίτη κατηγορία, θα έλεγα η πιο συχνή, είναι η επίσκεψη σε κάποιον ιδιώτη γιατρό προκειμένου να του συνταγογραφηθούν το ασφαλισμένο τα φάρμακά του. Για αυτές τις επισκέψεις μιλάμε και για αυτές είναι αυτά τα νούμερα τα οποία αναφέρονται τις τελευταίες ημέρες και στο χθεσινό δημοσίευμα της Καθημερινής, όπου αναφέρεται ότι ο γιατρός συνταγογραφούσε ακόμη και 150 επισκέψεις την ημέρα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανακατοσούρα, να το πούμε απλά λαϊκά, στην εξωνοσοκομιακή περίθαλψη με την υπολειτουργία του παιδί και πραγματικά οι ασθενείς και οι ασφαλισμένοι συνοστίζονται στα ιατρία προκειμένου να πάρουν την συνταγή τους. Οι γιατροί, τους οποίους καταγγέλλονται αυτά, δεν είναι σούπερμαν, ούτε υπεργιατροί, ούτε έχουν ικανότητες αυτές για να εξετάζουν 150 άτομα. Είναι όμως γιατροί οι οποίοι εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους με συνταγογράφηση. Την τραγική εικόνα που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία κατά τις εφημερίες τους καταγράφει σε έρευνα που δημοσιεύει τη Δευτέρα η εφημερίδα Τα Νέα. Ατελείωτες ουρές, ράντζα, εκνευρισμός και απελπισία συνθέτουν τη σκληρή πραγματικότητα στα επίγοντα του ΕΣΥ τα χρόνια της κρίσης. Η εφημερίδα κατέγραψε φιαλτικές σκηνές στα 4 μεγαλύτερα νοσοκομεία, στον Ερυθρό Σταυρό, την Νίκαια, τον Ευαγγελισμό και το ΚΑΤ. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι σε ένα 24ωρο εφημερία στο νοσοκομείο της Νίκαιας δέχεται κατά μέσο όρο 1.600 ασθενείς και Ευαγγελισμός 400. Η υπερφόρτωση των νοσοκομείων κατά τις εφημερίες προκαλεί πολύωρη αναμονή για τους ασθενείς, εκνευρισμό και απελπισία. Κληθείς να σχολιάσει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Υπουργός Υγείας Μάκης Βορύδης δήλωσε στην τηλεόραση ότι σχεδιάζει σειρά παρεμβάσεων για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ως πρώτο μέτρο, προανήγγειλε την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των νοσοκομείων μέσω 2.800 προσλήψεων. Όπως είπε, αύριο, Τρίτη, θα ανακοινωθούν αναλυτικά 2.800 προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού διαφόρου ειδικοτήτων, μεταξύ αυτών 200 θέσεις για το ΕΚΑΒ. Ναι, διαβάσαμε χτες στην συνέντευξη του Υπουργού, του κ. Βορύδη, του νέου Υπουργού, στο Βήμα, ότι επίκυνται διορισμοί περίπου 2.800 ατόμων σε όλες τις βαθμίδες της υγείας, είτε αυτή είναι νοσοκομιακή, είτε αυτή είναι το ΕΚΑΒ, είτε άλλες δομές. Εδώ να πω ότι οι ανάγκες σε προσωπικό, τουλάχιστον στο νοσοκομιακό χώρο, είναι πολλαπλάσιες από αυτές οι οποίες εκαγγέλθηκαν. Εμείς σαν συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομιακών γιατρών ανεβάζουμε τις ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε 5.000, ενώ το αντίστοιχο όργανο των νοσηλευτών, υπό ΕΔΗΝ, ανεβάζει τις ελλείψεις σε 20.000. Θα δεχόμουν αυτήν την πρόταση του κυρίου Υπουργού, εάν αυτό είναι μια πρώτη δόση και θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα αντίστοιχοι διορισμοί.